Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Νικήτας Τσαρίδης. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στον ΟΑΣΤΕ Πάνο. Κύριε Τσαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλη. Καλησπέρα και στους μας ακούνε. Τι έγινε σήμερα, πήρε φωτιά το λεωφορείο εν κινήσει με επιβάτες μέσα? Ναι, ακόμα ένα λεωφορείο. Έχουμε χάσει το λογαριασμό εδώ και 3 χρόνια. Πρέπει να είναι το 6ο ή το 7ο, αν δεν κάνω λάθος, λεωφορείο των ΚΔΕΛ που παίρνει φωτιά. Βέβαια, όχι ότι τα οχήματα του ΟΑΣΤ, του συγκοινωνιακού φορέα που ελέγχει το κράτος, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Απλά να υπενθυμίσω ότι ο πρώην υπουργός. Δηλαδή, όταν λέμε παίρνει φωτιά, εννοούμε λαμπάδια στη μηχανή, αυτό εννοούμε. Ναι, γιατί ο κινητήρας εκεί αναπτύσσονται πολλές μεγάλες θερμοκρασίες. Οπότε κάποια υπολείμματα λαδιών, κάποια υπολείμματα υγρών, τα οποία είναι έφλεκτα, αν δεν γίνεται τακτική συντήρηση και περιοδικός καθαρισμός πλήσιμου κινητήρα, υπάρχουν, παρουσιάζονται και τέτοια φαινόμενα, τα έχουμε δει στο παρελθόν. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι η ασφάλεια του κόσμου κινδυνεύει, βρίσκεται καθημερινά σε δοκιμασία. Τα ατυχήματα είναι καθημερινά, τα προβλήματα είναι καθημερινά, οι βλάβες είναι καθημερινές και έτσι συμβαίνουν και τέτοια περιστατικά που πλέον βάζουμε σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των επιβατών. Αυτά, συγγνώμη τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι από εκείνα που είχαν φέρει τον ΚΤΕΛ για να παραστήσουν ότι ενισχύουν το συγκοινωνιακό έργο εν μέσω πανδημίας. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα είχε πει και ο Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η λύση στο συγκοινωνιακό πρόβλημα είναι οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Όπως επίσης και ο Υπουργός που είπε προηγουμένως, είχε πει σε κάθε φάση που εκχωρούνταν έργο πακέτο γραμμών, δηλαδή στα ΚΤΕΛ, έλεγε κάθε φορά ότι τα ΚΤΕΛ προσφέρουν φθηνή και ποιοτική συγκοινωνία. Αυτή είναι η φθηνή και η ποιοτική συγκοινωνία. Η ανυπαρξία συνεργείων και προληπτικών συντηρήσεων, λεωφορεία παμπάλια, λεωφορεία ακατάλληλα, απλά για να μας κάνουν δουλειά και να κερδοφορήσουν οι ιδιώτες. Επαναλαμβάνω ότι η λογική του κόστους ωφέλους είναι και στους δημόσιους υποτιθέμενους φορείς, όπου και εκεί στο παρελθόν, όπως στον ΟΑΣΤΑ, για παράδειγμα, που γνωρίζει πολύ καλά, είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα με λεωφορεία που άρπαζαν φωτιά. Τώρα τα ΚΤΕΛ είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση η συντήρηση και των οχημάτων. Πόσα λεφτά τους δώκαμε για αυτή τη δουλίτσα? Θυμάστε. Ανάλογα με το πακέτο. Το πρώτο πακέτο των 6 γραμμών πήραν 7 εκατομμυριά και μετά στο δεύτερο πακέτο με τις 20 και πλέον γραμμές πήραν καμιά 18-19 εκατομμυριά. Ο πάροχος και αυτός που νοικιάζει λεωφορεία παίρνει και αυτός καμιά 8 εκατομμυριά και το μήνα. Οπότε όλοι αυτοί μασουλάνε κρατικό χρήμα, δηλαδή το χρήμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, για να παρέχουν μια συγκοινωνία η οποία είναι άθλια και στο τέλος αποδεικνύεται και επικίνδυνη. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική λογική το κομμάτι της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι εμείς προβάλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά καλούμε και τον κόσμο να παλέψουμε για φθηνή, ποιοτική, ασφαλή και γρήγορη συγκοινωνία. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Απλά κλείσανε και το τελευταίο και την τελευταία εταιρεία η οποία παρήγαγε λεωφορεία. Μιλάω για την Έλβο. Την κλείσανε και την πουλήσανε. Και τώρα παραγγέλνουμε μεταχειρισμένα λεωφορεία που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους εκεί που δούλευαν στο εξωτερικό και τα φέρνουμε εδώ για να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα και να τα νοικιάζουμε με 3.000 ευρώ το μήνα. Λεωφορεία με 1.000.000 χιλιόμετρα με 15 ετή κυκλοφορία στην πλάτη τους. Πείτε μου κάτι, κύριε Τσαρίδη, καταρχάς κατάλαβα καλά, είπατε 6-7 έχουν λαμπαδιάσει το τελευταίο διάστημα. Τα τελευταία 3 χρόνια από ό,τι έχω μετρήσει. Την ευθύνη της συντήρησης αυτών ποιος την έχει, οι ιδιοκτήτες τους? Οι ιδιοκτήτες τους, ναι, γιατί στον οργανισμό... Και ο ΟΑΣΤ τι ρόλο βαράει? Ο ΟΑΣΤ είναι απλά ο συμβεβλημένος, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με τον ΟΣΕΘ, ο οποίος είναι η ομπρέλα, όπως είναι ο ΟΑΣΕ, ο αντίστοιχος στην Αθήνα, προσυπογράφουν μαζί με τα ΚΤΕΛ τη σύμβαση και πληρώνουν. Αυτό, δεν κάνουν έλεγχο στα συνεργεία του ΚΤΕΛ, γιατί το ΚΤΕΛ δεν έχει δικά του συνεργείο. Ο ΟΑΣΤ έχει δικό του συνεργείο. Και αυτό με πολλά προβλήματα, με υποχρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό κτλ. Αλλά το ΚΤΕΛ συνεργάζεται με εξωτερικά συνεργεία. Πηγαίνει όπου θέλει, να το πω έτσι. Ό,τι χαλάσει, τότε διορθώνεται. Όσο δεν διορθώνεται, συνεχίζουμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή προληπτικές συντηρήσεις, αυτά που κάνει ο ΟΑΣ κατά καιρούς έτσι όπως τα κάνει τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι καθαρά ιδιωτικός φορέας και μόνος του επισκευάζει τα λεωφορεία του. Και δεν ελέγχεται από κανέναν. Δεν υπάρχει δηλαδή πλαίσιο. Αυτό το 7ο που μας λέτε περιστατικό. Στα 3 τελευταία χρόνια είχε επιβάτες σήμερα το πρωί. Είχε επιβάτες, ναι, είχε επιβάτες. Είχε επιβάτες όπως και τα προηγούμενα είχαν επιβάτες.
Οδηγούς έχετε, τεχνίτες υπάρχουν, οδηγοί υπάρχουν, προσωπικό υπάρχει. Το προσωπικό έχει αποψηλωθεί, γιατί ο σκοπός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τα ηνία στα χέρια τους πρώην μετόχους του ΟΑΣΤ, ο σκοπός της ήταν να αποψηλωθεί το προσωπικό, να υποβαθμιστεί το έργο για να μπορέσει να ανοίξει την πόρτα των ιδιωτικοποιήσεων. Γιατί οι πρώτες γραμμές, υπενθυμίζω, δόθηκαν το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απλά ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία και συνέχισε το ίδιο έργο, το επέκτηνε και το μεγέθυνε. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 30% του συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τους ιδιώτες. Αυτή είναι η κατάσταση και φυσικά εδώ υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί ο ένας με τον άλλον εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις νόμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει και υποτίθεται αυτοί που θέλουν το πρόβλημα το έχουν επιδεινώσει, ενώ συνεχίζει το κόστος του συγκοινωνιακού έργου. Δεν έχει πέσει, κύριε Μπογιόπουλε. Το κόστος είναι, παραμένει υψηλό και ο κόσμος δεν έχει συγκοινωνία. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να το πω και αυτό, Κυριακή κοντή γιορτή. Έχουμε εκλογές. Θα πρέπει και ο κόσμος να σκεφτεί τι καθημερινότητα θέλει, τι συγκοινωνία θέλει, πώς θέλει να εξυπηρετείται, αν θέλει να έχει επαρκή λεωφορεία κτλ. Καλοσυντηρημένα, γρήγορα, ασφαλή κτλ. Τα δημοσιεύματα τα τελευταία για την ακύρωση του διαγωνισμού των ηλεκτρικών λεωφορείων, αν το έχετε υπόψη σας, σημαίνουν ότι θα καθυστερήσει κι άλλο η έλλειψη νέων λεωφορείων. Άρα θα περιοριστούμε στα ίδια παλιά σαπάκια. Εμείς εδώ έχουμε και μια πρωτοτυπία, κύριε Μπογιόπουλε. Έχουμε χειμερινά λεωφορεία και καλοκαιρινά λεωφορεία. Τι εννοώ? Ότι τα 49 λεωφορεία που έφερε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Ζέρβα είναι μόνο για τους χειμερινούς μήνες, γιατί δεν έχουν κλιματισμό για τους καλοκαιρινούς. Έχουμε και τέτοιες πρωτοτυπίες. Δεν έχετε και βαρύ καλοκαίρι εσείς επάνω. Δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα πρέπει να. Αλλά σας ακούω που λέτε δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ έχω μείνει με την εντύπωση, γιατί είχα δει τους προηγούμενους να έχουν εγκαινιάσει 2-3 φορές, τούτους εδώ 5-6 φορές το μετρό. Δεν έχετε μετρό επάνω εσείς? Ναι. Υπερσύγχρονο. Ναι, δεν έχετε. Στα χαρτιά έχουμε, ναι. Στα χαρτιά έχετε, στα χαρτιά το έχετε. Βλέπουμε φωτογραφίες, μουσαμάδες, βλέπουμε, ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αλλά μέχρι να γίνει αυτό ο κόσμος ταλαιπωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ένα μοναδικό μέσο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19 άφησε την πόλη, πριν φύγει βέβαια, με 200 λεωφορεία από τα 520 που κυκλοφορούσαν, να το πω έτσι, πριν από τα μνημόνια και λίγο μετά. Από τα 520 έμειναν 200 και ήρθαν οι σωτήρες των ιδιωτών να μας σώσουν, και τελικά η σωτηρία είναι αυτή που σχολιάζαμε προηγουμένως με τα σαπάκια και με τα καμένα λεωφορεία. Τώρα, για να μην πει κανένας πάλι ότι δεν ξέρανε, έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΔΑΣ ΟΑΣΤΕ πάνω στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο, που έλεγε σοβαρές και επικίνδυνες βλάβες των λεωφορείων. Μην πει κανένας ότι δεν ξέρανε πάλι. Ξέρουν πολύ καλά, γιατί τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου τα λαμβάνουν όλοι. Εμείς τα κοινοποιούμε και τα λαμβάνουν όλοι και τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όπως γνωρίζουν ότι ανοίγουν οι πόρτες εν κινήσει, πέφτουν επιβάτες κάτω, υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα λεωφορεία αυτά είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές για το εξωτερικό, για την κεντρική Ευρώπη, δεν έχουν παράθυρα κτλ. Τα κλιματιστικά τους υπολειτουργούν, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά κοφεύγουν, γιατί προέχει το κέρδος των ιδιωτών. Και εδώ θα πρέπει και ο λαός να σκεφτεί για να αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους, για να έχουμε συγκοινωνία που πραγματικά αξίζει ο κόσμος. Γιατί η καθημερινή ταλαιπωρία, το να ξεκινάς 2 και 3 ώρες πριν από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου, χωρίς να μπορείς να προγραμματίσεις, γιατί υπάρχουν και μετεπιβάτες. Κάποιοι δουλεύουν μακριά, χρειάζονται να πάρουν και 2 ή και 3 λεωφορείο. Αυτό είναι απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα, που η σύγχρονη τεχνολογία και οι δυνατότητες επιστήμης, αλλά και τεχνικής και της χώρας μας, φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και να παράξουμε δικά μας εγχώρια οχήματα, αλλά βέβαια και να μην είμαστε θύματα των ξένων ανταγωνισμών, αυτό που είπα προηγουμένως, της ακύρωσης του διαγωνισμού, γιατί είναι κινέζικη η εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια της δεν θέλουν τις Κινέζους στα πόδια τους, οπότε ακυρώνουν αυτό το διαγωνισμό για να μπορέσουν να βγουν μπροστά στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς που έχουν στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Κίνα είναι μπροστά σε αυτό το τομέα λόγω του ελέγχου του μεγαλύτερου ποσοστού λιθίου, που είναι το βασικό στοιχείο για την κατασκευή μπαταριών. Οπότε πώς θα μπουν εμπόδια, βγάζουμε έξω τους Κινέζους και μένει ο κόσμος χωρίς λεωφορεία. Αυτή είναι η κατάσταση και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό
να παλέψουμε για ασφαλείς συγκοινωνίες, όπως είπα προηγουμένως. Και ευκαιρία είναι την Κυριακή να το κάνει πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρίδη. Είστε καλά.